Πάμε τώρα. Αντζά, θέλω να πω. Στα χθεσινά. Θα σου ξεκινήσω. Γιατί είχαμε... μου στείλες ότι φεύγει ο Παπά Μιχάλη και δεν έφυγε. Ήταν να γίνουν δύο αποχωρήσεις. Και έγινε μία. Ωραία. Μαρτυράει δίχως ξύλο. Τέλεια. Απλά έχει πολύ καλές πηγές την άντρα, παιδιά. Αυτά ξέρει. Λοιπόν. Νόμιζα ότι μπορούσαμε να το πούμε. Όχι, δεν αποχώρησε. Αποχώρησε ο πατελέ του. Φεύγει ο Παπά Μιχάλη. Και δεν μπορούσα να δω τηλεόραση εκείνη την ώρα, αλλά δεν πειράζει, θα το δω αύριο. Σήμερα μην δεν έφυγε ο Παπά. Οπότε αυτό ήταν οριακά να φύγει. Κοκκίνησε. Λίγο να πιστεύει από φορή. Είπα ξύπα, είπα ξύπα. Κάτσε, πες το ρεπορτάζ σου και μετά πιες λίγο νεράκι. Να δούμε τι έγινε. Όχι τι φαντάστηκα εγώ, τι έγινε στο Ήταν ένας πραγματικός στάρ και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Για μένα ήταν βέβαια πολλά περισσότερα. Έζησα μαζί του τα παιδικά μου χρόνια. Μέναμε στην ίδια πολυκατοικία στον Πειραιά. Μεγάλωσα μαζί του στο σπίτι του που ήταν πάντα ανοιχτό για όλους. Ό,τι και να πω για τον Γιάννη Φλωρινιώτη είναι πολύ λίγο και είμαι λίγος και εγώ. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης δεν ήταν το πειράζει που είσαι φίρμα και το τακατάκα. Ο Γιάννης έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Ένας τραγουδιστής με ήθος, ένας ακούραστος τραγουδιστής. Αυτός μας καθοδηγούσε, ήταν ο δασκαλός μας. Προς το καθρέφτη ξυρισόμουνα και σκεφτόμουνα. Σ' αυτό το πάρτι εγώ δεν ήθελα να πάω. Άσε που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Διάθεση πάρα πολύ ωραία. Λίγο φωνακλούσε βρήκα κι εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν είχα καν νεύρα. Πες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Πες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Πες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Ήτανε καλός, ήτανε πολύ καλός. Εντάξει, το τραγούδι δεν τον βοήθησε αρκετά, αλλά πάντα ο Παντελής έχει πάθος και ανοίγει η καρδιά μας. Πώς φαντάζεσαι να με κρατάς. Πες τι κοιτάς, τι ζητάς. Πες τι κοιτάς, έλα χάρισέ μου λόγια της φωτιάς. Πες τι κοιτάς, Νικόλα. Κορίτσια μου, κάτι ήταν περίεργο σήμερα. Αυτό τουλάχιστον που έφτασε στα δικά μου αυτιά εδώ. Κούκλες, έξι και οι δύο, με κίνηση πάρα πολύ. Κάτι ήτανε, ρε Λουίζα, λίγο ξεκούρδιστο. Γεια σου, μωρό μου τι κάνεις. Πήρα να δω αν είσαι καλά. Θα είμαι κοντά σου σε δύο λεπτά. Γεια σου, ναι. Απροσλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πίνω, θα μεθάω για το χατήρι σου. Ο Άρης είναι κατά τη γνώμη μου ένας από τους παίκτες, ναι, που έχουν τη μεγαλύτερη εξέλιξη από την πρώτη φορά ως τώρα. Γυρίσω το χρόνο ξανά, στα παλιά να αλλάξω πονά. Η θυμώνεις μάτια μου, δεν σ' αλλάζω. Κρύβεις λόγια από μένα που σ' έχω αγαπήσει. Τη νύχτα αυτή κι οι δυο την έχουμε πατήσει. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Και το κορμάκι σου θα ψάσω. Άρεσες πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο σας, παιδιά. Πολύ. Γιάννη, ήσουν εξαιρετικός. Καμία σχέση με το άγχος των προηγούμενων. Όχι, όχι. Το χάρηκες, το πήρες πάνω σου. Το πρώτο ζευγάρι που αποχωρεί από το Just the Two of Us είναι ο Παντελής του Τουτζής και η Κατερίνα Στανίση. Σας έχω καλά νέα, δεν το πιστεύω. Υπάρχει ισοψηφία. Δεν φεύγει κανένα ζευγάρι από εσάς. Τι ωραία. Γίνονται αυτά, ρε παιδιά, ισοψηφίες. Ναι, καλά, γίνονται. Τόσο γιατί κοντά, να οριακά. Ναι, ναι, τυχαίνει. Τέσσερις άνθρωποι είναι υποψηφίες. Και ο κόσμος. Ο κόσμος πώς καθορίζει. Άλλοι τέσσερις. Δεν ξέρω, κάτι τώρα, οκ. Δεν ξέρω. Δεν τους βγαίνουν τα επεισόδια, μάλλον, και θέλει λίγο να το τραβήξουν. Εγώ πάντως να σας πω, κάτι στενοχωρέθηκα που φύγε το Τουτζής. Κι εγώ. Και άκουγα τον Σοϊλέδη. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουγα. Θες, γενικά η Επιτροπή καλός, είπε όμως ότι έχει κάνει εξέλιξη. Άρα μπορεί στο πλατό να ακούγαν αλλιώς. Μπράβο.
Όχι, μπορεί όντως να έχει εξέλιξη. Κοίτανε εκεί και ο Πέτρος Ιακωβίδης που το τραγούδι είναι δικό του. Μπορεί να είπε, τα είπατε πάρα πολύ καλά. Τι βαθμούς πήρε. Τέσσερα δεκάρια. Άλλο και τούτο πάλι. Άλλο και τούτο πάλι. Καλός ήτανε. Δεν ξέρω αν ήταν για δεκάρια. Εντάξει, εγώ εκεί δεν θα βάζα. Έκανε λίγο. Αλλά καλός ήταν χτες. Για να μην τα ακούσουν, νομίζω. Δεν μ' άρεσε. Σιγά καλέ. Υπάρχει και το Facebook. Είχαμε άλλο ήχο. Είχαμε άλλο ήχο.